13η άσκηση, ένα ρομπότ με δύο πόδια κινείται με σταθερή ταχύτητα και καλύπτει απόσταση που υπολογίζεται από το γινόμενο του αριθμού των βημάτων που πραγματοποιεί επί το μήκο του ανοίγματο των δύο ποδιών, βήμα δηλαδή σε εκατοστά προσοχή. Επίση, καταναλώνει ενέργεια ίση με 10 τζάουλ για κάθε μέτρο που κινείται. Να γραφεί πρόγραμμα, ορίστε το πρόγραμμα, ορίστε την κλάση ρομπότ η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω δεδομένα class robot .com. Έχουμε ένα κατασκευαστή, μια μέθοδο αρχικοποίηση. Self είναι το αντικείμενο. Περιλαμβάνει τον αριθμό των βημάτων που περπάτησε, άρα steps. Και αρχικοποιούμε self.steps ίσον steps. Το μήκο ενό βήματο εκατοστά. Length step σε εκατοστά. Self.length step ίσον length step. Αρχικοποίηση με τι παραμέτρου. Την απόσταση που δίνει σε μέτρα. Self dot distance ίσον με το 0, την αρχή είναι 0, μηδενική είναι απόσταση, την κατανάλωση ενέργειας πάλι είναι μηδενική, self.consumption ίσον 0, προσοχή και τις παρακάτω μεθόδους, Μία μέθοδο που κατασκευάζει αντικείμενα τη κλάση, εδώ πέρα το initialize, ωραία ο κατασκευαστή, και αρχικοποιεί τα δεδομένα ω εξή. Κοιτάξτε πώ τα αρχικοποιεί, μα το λέει εδώ πέρα, την απόσταση και την κατανάλωση ενέργεια με μηδενική τιμή. Οπότε καλά το βάλαμε τον αριθμό των βημάτων εδώ πέρα και το μήκο βήματο σύμφωνα με αυτά που δέχεται ω παράμετρο. Άρα έχουμε βάλει, κοιτάξτε εδώ πέρα, steps και length step εδώ πέρα στι παραμέτρου. Ωραία. Σύμφωνα με αυτά που δέχεται ω παράμετρο, αυτό και αυτό πάει εδώ πέρα. Οπότε το distance και το consumption που βγαίνουμε με ιδενικέ τιμέ δεν μπαίνουν εδώ πέρα στι παραμέτρου. Μία μέθοδο που εμφανίζει τα παραπάνω δεδομένα, define display, self, το αντικείμενο, print, αριθμός βημάτων, κοιτάξτε, κόμμα, self.steps, print, μήκος βήματος σε εκατοστά, self.lengthstep, ωραία, print, απόσταση, self.distance, print, κατανάλωση σε ένα μέτρο κοιτάξτε πάλι, self.consumption, ωραία, print, κενό, ένα διαχωριστικό, μία μέθοδο που υπολογίζει την απόσταση σε μέτρο, είναι το γινόμενο των αριθμών των βημάτων επί το μήκο του ανοίγματο. Οπότε κάνουμε μία define, ορίζουμε calculate distance self. Κοιτάξτε εδώ πέρα, self.distance ίσον, κοιτάξτε, βήμα επί μήκο βήματο. Άρα βήμα επί μήκο βήματο δια 100,0 διότι το μήκο ενό βήματο είναι σε εκατοστά. Ωραία, προχωράμε. Και ενημερώνει το αντίστοιχο δεδομένο, δηλαδή την απόσταση του αντικειμένου που είναι ίσον με το βήμα επί μήκος βήματος, που είναι παράμετροι της μεθόδου Calculate Distance, ωραία, και αυτό το διαιρεί για 100,0 γιατί έχουμε εκατοστά. Μία μέθοδο που ολογίζει την κατανάλωση ενέργειας, Define Calculate Consumption Self, το αντικειμένου, Self Consumption ίσον, κοιτάξτε, Self Distance, επί 10, 10 Joule για κάθε μέτρο, ωραία, και ενημερώνει το αντίστοιχο δεδομένο. Για δύο διαφορετικά ρομπότ μας λέει η άσκηση, οπότε δημιουργούμε δύο αντικείμενα, ρομπο 100, ρομπο 101, διαβάζει τον αριθμό των βημάτων που πραγματοποιήσε το κάθε ρομπότ, οπότε πριν στοιχεία για το πρώτο ρομπότ, πριν διαχωριστική γραμμή, αριθμός βημάτων 1, ίσον, int input, δώστε αριθμό βημάτων πρώτου ρομπότ, καθώς και το μήκος ενός βήματο σε m m1, Κοιτάξτε πάλι int input δώσε μήκο βήματο σε εκατοστά. Print στοιχεία για το δεύτερο ρομπότ. Πάλι διαχωριστική γραμμή print. Αριθμό βημάτων 2. Διαβάζουμε τον αριθμό βημάτων του δεύτερου ρομπότ. Ίσον int input δώσε αριθμό βημάτων του δεύτερου ρομπότ. Και το μήκο βήματο του δεύτερου ρομπότ. Ίσον int input δώσε το μήκο βήματο σε εκατοστά. Πολύ ωραία. Print, print, διαχωριστικό και εδώ πέρα. Και δημιουργείται τα αντικείμενα ρόμπο 100 και ρόμπο 101. Να τα εδώ πέρα. Χρησιμοποιώντα τα δεδομένα του ερωτήματο Β. Οπότε, ίσον το ρόμπο 100 ανήκει στην κλάση ρομπότ και παίρνει βήμα 1 και μήκο βήματο 1. Το ρόμπο 101 παίρνει την κλάση ρομπότ, ανήκει εκεί πέρα και παίρνει βήμα 2 και μήκο βήματο 2. Με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων τη κλάση υπολογίζει την απόσταση που διήνυσε το κάθε ρομπότ σε μέτρα. Ρόμπο 100, calculate distance και βάζουμε βήμα 1, m1, αριθμό βημάτων του πρώτου ρομπότ επί το μήκο βήματο του πρώτου ρομπότ. Ρόμπο 101, dot calculate distance, αριθμό βημάτων του δεύτερου ρομπότ, μήκο βήματο του δεύτερου ρομπότ και υπολογίζουμε τις αποστάσεις για τα δύο ρομπότ. Robo 100 dot calculate consumption χωρίς παράμετρο μέσα και Robo 101 calculate consumption πάλι χωρίς παράμετρο και τέλος να εμφανίζει τον αριθμό βημάτων, το μήκος του βήματος, την απόσταση σε μέτρα και την κατανόηση ενέργειας του κάθε ρομπότ. Οπότε print αποτελέσματα για το πρώτο ρομπότ, print διαχωριστική γραμμή, Robo Robo100.Display, print αποτελέσματα για το δεύτερο ρομπότ, Print διαχωριστική γραμμή. Robo101. Display πάλι. Και τελευταίο ερώτημα. Βρίσκει και εμφανίζει το ρομπότ που κινήθηκε σε μικρότερη απόσταση. Το βρίσκουμε εύκολα με μία δομή επιλογής, Με ένα if. If robo100.distance. Μικρότερο του robo101.distance. Τότε print σε μικρότερη απόσταση κινήθηκε το robo100. Elif. Robo100.distance. Μεγαλύτερο του robo101.distance. Τότε σε μικρότερη απόσταση κινήθηκε το robo101. Else πριν και τα δύο ρομπότ κινήθηκαν το ίδιο και τελειώσαμε την άσκηση και με αυτή την άσκηση αξίζει να ασχοληθείτε τελειώσαμε τις ασκήσεις στον αντικείμενο στρεφή προματισμο από το Σπύρο Ζιγούρη το videolearner.com και το κανάλι στο YouTube για σας